Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου». Σήμερα μιλάμε για τη βαρικοΐα και πώς συγκεκριμένα γίνεται η κοινωνική προσέγγιση της βαρικοΐας, αλλά και η επαγγελματική αποκατάστασή της με ακουστικά. Κοντά μας είναι, εκλεκτός προσκεκλημένος, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο κύριος Δημήτρης Χρυσικός, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χρυσικός και πρόεδρος, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσω, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ακολογίας και Τεχνολογίας, η οποία υπάρχει, που αυτό το τίτλο τον έχει από το 2015 ο κύριος Χρυσικός, και παράλληλα η ειδικότητά του ότι είναι ηλεκτρονικός μηχανικός βιοιατρικής τεχνολογίας. Συζητάμε εδώ, είπαμε προηγουμένως, κύριε Χρυσικέ, για το πόσο την προσφορά και τα αποτελέσματα των ακουστικών βαρικοΐας στο άτομο, ακόμα και στο μικρό παιδί. Και τώρα θέλω να πούμε κάτι το οποίο ίσως αποτελεί, κύριε Χρυσικέ, και μια απορία για τους τηλεθεατές μας. Δηλαδή, αν πρέπει να χρησιμοποιούμε το ακουστικό από τη μία πλευρά ή και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, είναι σωστό να υπάρχει αμφίπλευρη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα ή μονόπλευρη. Ένα αυτή ή και τα δύο αυτιά. Δύο αυτιά έχουμε, δύο ακουστικά θα χρησιμοποιήσουμε. Εφόσον υπάρχει βαρικοΐα και στα δύο τα αυτιά. Μάλιστα. Απλή απάντηση. Το θέμα είναι ότι λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων πρώτον. Και δεύτερος ο λόγος είναι ότι λόγω του γεγονότος ότι παλιά το ΙΚΑ και τώρα το ΕΟΠΗ δίνει τη δυνατότητα στα άτομα τα ασφαλισμένα να προμηθεύονται μόνο ένα ακουστικό βαρικοΐας. Δυστυχώς. Υπάρχει η τάση να χορηγείται ένα ακουστικό βαρικοΐας. Mm-hmm. Στο εξωτερικό η εφαρμογή δύο ακουστικών είναι ρουτίνα. Mm-hmm. Εάν χρησιμοποιήσει ένα ακουστικό μόνο ένας βαρύκος, σαφώς δεν θα έχει την ίδια απόδοση, σαφώς θα έχει καλύτερη απόδοση από ό,τι είχε αν δεν χρησιμοποιεί ακουστικό, αλλά τα δύο ακουστικά είναι σχεδόν το απόλυτο τέλειο, το απόλυτο, σχεδόν όμως, έτσι, mm-hmm. γιατί τίποτα δεν φτάνει η τελειότητα του αυτιού μας που μας έχει δώσει... Πριν δημιουργηθεί αυτή η βλάβη ακριβώς. Της βαρικοΐας. Όσο αφορά τώρα το θέμα των ακοπροθετιστών, θα ήθελα να πω ότι η προσέγγιση τους στο θέμα της αντιμετώπισης της βαρικοΐας γίνεται με δύο τρόπους. Mm-hmm. Πρώτον είναι η ανθρωποκεντρική που δίνουμε πολύ μεγάλη βάση εμείς σε αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι ενημέρωση, εφαρμογή ακουστικού, ρυθμίσεις. Δεν είναι δηλαδή πήγα, έβαλα το ακουστικό και τελείωσε η υπόθεση. Είναι και μία επίσκεψη στον χώρο, ενημέρωση καταρχήν και για τα είδη κιόλας. Θα πούμε και για τα είδη. Βεβαίως, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι εύκολη. Mm-hmm. Δεν είναι δύσκολη για κάποιον ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου. Που είναι ειδικός. Μπράβο, ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει τεχνολογική προσέγγιση. Mm-hmm. Τεχνολογική προσέγγιση για να κάνει με τον τύπο του ακουστικού, την τεχνολογία του, τι μπορεί να προσφέρει κλπ. Και πόσα λεφτά έχω να δώσω για να πάρω ένα ακουστικό. Μπορεί ακριβώς. να έχω και πάρα και πολλά λεφτά για να έχω καλύτερη ευκρίνεια, να μην φαίνεται καθόλου, να είναι ακριβώς. μικρό και όλα αυτά. Έτσι υπάρχουν και υπάρχουν μεγάλες, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, τεχνολογικές εξελίξεις τεράστιες και μέσω της νανοτεχνολογίας και της ρομποτικής σε σχέση με τα ακουστικά. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακουστικά τα οποία παλιά εφαρμοζόταν το ακουστικό με ένα καλουπάκι. Mm-hmm. Έτσι είναι το ακουστικό και το εκμαγείο το λεγόμενο, το οποίο κατασκευάζεται με λήψη μέτρων του έξω ακουστικού πόρου. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που έχουν βγει τα ακουστικά, τα οποία η εφαρμογή του στον ακουστικό πόρο γίνεται με ένα ειδικό βίσμα, ανάλογα με τον πόρο του καθενός και ανάλογα με τη βαρικοΐα, έτσι ώστε δεν υπάρχει το εκμαγείο πλέον, υπάρχουν αυτά τα βίσματα ακριβώς. Ναι. Και βλέπετε ότι το μέγεθος του ακουστικού έχει πέσει πάρα πολύ, mm-hmm. πάρα πολύ. Από την τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή έχει πέσει ακόμα περισσότερο το μέγεθος. Ναι. Και μέγεθος και βάρος και φυσικά για τα μωρά παιδιά υπάρχουν και διάφοροι χρωματισμοί. Mm-hmm. Και για τους ενήλικες. Αλλά οι ενήλικες παίρνουν αυτό το χρώμα το οποίο είναι το χρώμα του δέρματος. Και φυσικά υπάρχει και το ακουστικό το οποίο είναι ενδοκαναλικού τύπου, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Το οποίο εφαρμόζεται όλο μέσα στον ακουστικό πόρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Χρυσικέ, καταρχήν πρέπει να γίνεται αμφίπλευρη εφαρμογή των ακουστικών. Είπαμε και στα δύο αυτιά το σωστό. Ο οποίο όμως δεν μας δίνει και τα δύο το ακουστικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, οι περισσότεροι έχουν ένα, να φανταστώ. Γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης που περνάμε στην Ελλάδα, δεν μπορεί ο κόσμος να πάρει ένα καλό ακουστικό. Το ένα ακουστικό όμως, κύριε Χρυσικέ, εάν είναι καλής ποιότητας. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Βεβαίως. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα, έχει να κάνει ότι δεν ενισχύεται το άλλο το αυτή. Αυτό. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσω ακουστικό στο αριστερό, δεν έχω στο δεξί. Ό,τι έρχεται στο δεξί το αυτή δεν θα ενισχύεται. Mm-hmm. Οπότε θα υπάρχει μία έκπτωση της ακουστικής δυνατότητας λόγω του ενός ακουστικού. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα το θέμα. Και το άλλο το θέμα που ήθελα να πω είναι ότι αυτά τα ακουστικά πλέον
αντιμετωπίζουν και την αισθητική λόγω του μικρού προβλήματος. Μάλιστα. Ναι, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει και το άλλο θέμα, δηλαδή ότι πάρα πολλοί, ιδίως νέοι άνθρωποι, λόγω ότι δεν θέλουν να φαίνεται ότι είναι βαρύκοοι, σκέφτονται πάρα πολύ για το μέγεθος. Τι γίνεται ασφαλώς, σε αυτές τις περιπτώσεις? Και όχι μόνο οι νέοι, θα ήθελα να πω ότι όλες οι ηλικίες το πρώτο πράγμα που λένε είναι «θα φαίνεται». Δεν ρωτούν αν θα ακούσω καλά, λένε αν θα φαίνεται το ακουστικό. Εντάξει. Αυτό. Και καλά κάνουν. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε εντάξει. την νοοτροπία του κόσμου, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε ότι ήρθες εδώ για να χρησιμοποιήσεις ένα ακουστικό, να μπορέσει να σε βοηθήσει, να ακούσεις καλύτερα, να είναι πιο επικοινωνιακός και να μπορέσει και η οικογένειά σου να απαλλαχθεί από αυτό το πρόβλημα. Το οποίο είναι να φωνάζουμε, να ακούει ο μπαμπάς, ο παππούς, η γιαγιά. Αυτό, ναι, Βούτσι, που φωνάζουμε. Πάντως, γενικά, αν αφήσουν και οι νέοι άνθρωποι λίγο περισσότερο μακριά τα μαλλιά τους και το μέγεθος είναι πάρα πολύ μικρό, έτσι, δεν φαίνεται καθόλου. Αν το θεωρούν ότι είναι στίγμα, τέλος πάντων. Εγώ θα σας έλεγα να μην κόψουν τα μαλλιά. Να μην τα κόψουν. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά γενικά λέμε και σε αυτό. Ναι, όχι, να χρησιμοποιούν τα ακουστικά όπως έχει. Ντροπή δεν είναι να χρησιμοποιήσει ακουστικό, ντροπή να μην ακούσει. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα εντάξει, δύσκολο είναι, εύκολα τα λέμε, δύσκολα είναι στην εφαρμογή, αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση όπως γιατί έχει. Όταν δεν ακούς, βασικά απομονώνεσαι. Αυτό είναι. Και αυτό είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι εσείς ως εταιρεία χρησικώς δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, συγγνώμη, και την κοινωνική προσέγγιση των ατόμων. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Φυσικέ? Αυτό σημαίνει ότι 35 χρόνια. Που είναι, υπάρχει η εταιρεία Χρησικός, προσπαθεί πάντοτε να κοιτάει τον άνθρωπο στα μάτια και να προσπαθεί να τον βοηθήσει, όχι να δώσει ακουστικό. Και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που αυτόν τον καιρό, γνωρίζετε εξάλλου, στην εταιρεία υπάρχουν οι δύο οι κόρες μου, ναι. οι οποίες είναι πραγματικά... Με την Ιριάννα έχουμε κάνει και εκπομπή, και εκπομπή μαζί, εδώ, έτσι. Ναι. Μόνο με την Ιριάννα. Ναι. Και η Μαρία. Και είναι Μαρία. Πάρα πολύ καλές, εξαιρετικές μπορώ τα να πω. Τα γνωρίζω και τα δύο τα βλέπουν ναι. μορφωμένες, έχουν κάνει τρομερή έτσι, και δουλειά. Και έχουν κλέψει τις καρδιές των... Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό έτσι. Το πείτε εσείς, όχι εγώ. Α, καλά, εγώ έτσι, το εγώ ξέρω. Εγώ το οποίο βλέπω. Εγώ επειδή ξέρω, γι' αυτό το λέω. Και μπορώ να πω ότι κάνουν πραγματικά επαγγελματική... Είναι τόσο εξυπηρετικές, πραγματικά επαγγελματική έτσι, αποκατάσταση, αλλά και κοινωνική προσέγγιση. Αυτό πρώτα-πρώτα, νομίζω καλά. Τώρα χωρίς να θέλω να πω μεγάλα λόγια, ότι υπάρχει σε εσάς από όλους αυτούς που εργάζονται στην εταιρεία Χρησικός, υπάρχει αυτή η κοινωνική προσέγγιση. Πάνω από όλο αυτό και μετά όλα τα όλα υπόλοιπα. Τα άτομα, η εξειδίκευση και η επαγγελματική έτσι, εξειδίκευση που παίρνει. Όλα τα άτομα στην εταιρεία μας και στα γραφεία των Αθηνών, τη Λάρισα, τη Καρδίτσα κλπ. Είναι εξαιρετικά. Στην Καρδίτσα, ήξερα για Λάρισα. Βέβαια, και Καρδίτσα και Αθήνα και στην Αλασσόνα πρόσφατα έχουμε γραφείο. Εντάξει, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται περισσότερο πληθυσμό της Ελλάδος. Γιατί με καλή εφαρμογή, υπάρχουν, βέβαια. Εννοείται, με καλή εννοείται. Εφαρμογή. Αυτό εγώ το τονίζω είπα. Αυτό, ότι δεν είναι μόνο να. Λύνεται το πρόβλημα με καλή εφαρμογή. Καλή εφαρμογή σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά, κύριε Χρυσικέ. Αν δεν γίνει σωστή εφαρμογή. Και καλή εφαρμογή εννοώ εγώ, γιατί ίσως να μην καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, ότι δεν είναι μόνο η πήγα, έγινε η διαδικασία, εφάρμοσα. Είναι και η συνέχεια. Δηλαδή, ένα ακουστικό χρειάζεται και συνέχεια. Ακριβώς. Έτσι. Ξέρετε τι γίνεται. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Πρέπει να. Καταρχήν, όσο προχωράει η τεχνολογία, είναι ακόμα πιο. Πείτε πρώτα για τα καινούργια δεδομένα. Ναι, να σας πω, είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία του βαρύκου ατόμου με τον ομπακοποθετιστή. Ναι. Δηλαδή, σημαίνει ότι εφαρμόζουμε το ακουστικό, κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις, αλλά συν τον χρόνο, αυτές οι ρυθμίσεις, επειδή είναι αντικειμενικές στο χώρο μας. Όταν πάει κάποιος στο σπίτι, στο γραφείο κλπ., αρχίζουν και γίνονται υποκειμενικές. Άρα μεταφέρονται αυτά τα ερεθίσματα σε εμάς και κάνουμε τις διάφορες εμείς. Δηλαδή, εγώ πιστεύω με 2-3 επισκέψεις μάξιμου, η εφαρμογή του ακουστικού φτάνει το τέλειο. Mm-hmm. Σαν εφαρμογή ακουστικού. Έτσι. Ναι, γιατί πρέπει να ρυθμιστεί το ακουστικό στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Και, η ρύθμιση και σε τώρα... τι περιβάλλον ζει, ακριβώς, κύριε Φυσικέ, δεν παίζει ρόλο ακριβώς, και αυτό. Ακριβώς. Ναι. Έπειτα η τεχνολογία έτσι πως έχει φτάσει, είπατε, νανοτεχνολογία και ρομποτική. Και ρομποτική. Και η ρομποτική στο θέμα των ακουστικών. Αυτό βεβαίως. Πραγματικά. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η ρομποτική. Δηλαδή, η νανοτεχνολογία αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι εφαρμόζουμε ακουστικά τα οποία είναι κατασκευασμένα με μικρότερα εξαρτήματα, άρα μικρότερος χώρος όσο αφορά το εξωτερικό μέγεθος και πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία του ήχου. Ρομποτική σημαίνει ότι
υπάρχει δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας δύο ακουστικών, δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε ακουστικά και στα δύο τα αυτιά, mm-hmm. αυτά τα ακουστικά μπορούν να ενδοεπικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε το ένα, όταν υστερεί η απόδοση, ναι. να παίρνει κομμάτι από το άλλο το ακουστικό και να βοηθάει το αυτή το οποίο υστερεί. Εγώ στην εκπομπή πάνω από λεγία μου, σε αυτό το χώρο, σε αυτό το στούντιο, επειδή κάνουμε γενικά, προσπαθούμε τα νεότερα δεδομένα, σύγχρονα δεδομένα σε όλες τις παθήσεις. Τώρα μιλάω για τη χειρουργική. Το ρομποτική χειρουργική είναι, ας πούμε, ό,τι νεότερο δεδομένο σε πολλές ειδικότητες. Το ίδιο βλέπουμε ότι εφαρμόζεται τελικά πραγματικά και στα ακουστικά. Εδώ και 4 χρόνια έχει μπει στη ζωή των ακουστικών η ρομποτική τεχνολογία, η νανοτεχνολογία και η πιο νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά η ρομποτική έχει μπει τώρα τελευταία. Η απόδοση των ακουστικών είναι εξαιρετική. Ναι, και θέλω να πω και να σας θυμίσω, κύριε Χρυσική, να πείτε και στους τηλεθέατες, σε σχέση με ότι το ακουστικό δεν είναι μόνο το πήρα, το έβαλα στα αυτή μου και μετά, ότι θέλει και συντήρηση, έτσι. Ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο. Ανοίγω τα κεφάλαια. Όταν λέμε επαγγελματική αντιμετώπιση της βαρικοΐας με ακουστικά, δεν σημαίνει μόνο η εφαρμογή, σημαίνει η παροχή υπηρεσιών, όπως είπα, η συμβουλευτική. Σε όλα αυτά τα θέματα πρέπει κάποιος να μπορεί να δώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο mm-hmm. για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η βαρικοΐα σωστά. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τους ειδικούς οτορυνολόγους, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το ένασμα για να χρησιμοποιήσει κάποιο ακουστικό με το ακουόγραμμα και τις εξετάσεις οι οποίες κάνουν. Αυτό πιστεύω, κύριε Χρυσική, είναι λίγο δύσκολο ίσως μετά την εφαρμογή στην αρχή για τη ζωή ενός ατόμου που είναι βαρύκος. Μετά σιγά σιγά συνηθίζει, έχει και στήριξη και όλα αυτά. Κοιτάξτε, είναι πιο εύκολα. Τα ακουστικά είναι ένα αντικείμενο το οποίο πάντοτε δεν καθόταν καλά στην ψυχολογία του ατόμου. Το βλέπεις σαν ξένο σώμα. Εμείς εκείνο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και ιδίως στην εταιρεία μας είναι αφενός μεν να κάνουμε το βαρύκο άτομο να νιώθει το ακουστικό όχι σαν ξένο σώμα, σαν μέρος του εαυτού του. Ναι. Και το δεύτερο είναι να του δώσουμε τις ίδιες δυνατότητες επικοινωνίας με τα φυσιολογικά ακούοντα άτομα. Ακριβώς. Αυτές είναι οι δύο. Να μην διαφέρει από τους διπλανούς του. Μπράβο. Να μπορεί να συζητά, να επικοινωνεί, να τρώει μαζί, να βλέπουν μαζί τηλεόραση στον ίδιο ήχο. Κάπως έτσι, έτσι. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ακούω ότι έγινε εφαρμογή σε νέα άτομα, mm-hmm. τα οποία πάνε εξαιρετικά καλά και τυχαίνει αυτά τα νέα άτομα από symptoms να τα δω έξω και να έχουν μια πλήρη, όμορφη, κοινωνική ζωή. Κοινωνική ζωή, ναι. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Έτσι, γιατί αυτά τα παιδιά σε λίγο θα μεγαλώσουν περισσότερο, θα μπουν πιο ενεργά στη ζωή. Εν πάση περιπτώσει. Μιλάτε για αρκετά νέα άτομα από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάμε τώρα. Για 20 χρονών. Εγώ φαντάστηκα μεγαλύτερα. Ναι. Και 30 και 35 είναι άτομα τα οποία τώρα τελευταία τα νέα άτομα είναι πολύ πιο δεκτικά στο ακουστικό, διότι είναι μέρος της ανάγκης. Φυσικά και καλά κάνουν. Έτσι, αλλά τα ηλικιωμένα άτομα, δηλαδή τα άτομα της τρίτης ηλικίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουν και αυτό το θέμα, διότι δεν είναι ότι δεν ακούν αυτοί. Δημιουργούν θέμα και στους δίπλα. Μεγάλο. Στα παιδιά, στα εικόνια κλπ. Στην οικογένεια αρχίζουν να μαλώνουν, να γίνονται διάφορα, δεν άκουσες. Ή λένε κάποια φορά κάποια πράγματα στους και δεν καταλαβαίνουν και γίνονται παρεξηγήσεις. Πολλές. Πολλά είναι τα επόμενα. Ναι. Ομυρική... Καυγάδες, έτσι. Ναι. Κύριε Χρυσική, θέλετε να πείτε κάτι, νομίζω, και για την Ευρώπη. Για την Ευρωπαϊκή, έτσι. Ήθελα να πω ότι πριν την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Ακριβώς, ναι. Για την ημέρα της ακοής συμμετείχε ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Ακοπροθετητών, όπου η Ελλάδα και είναι και εκεί μέλος. Ναι. Επίσης οργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Κατασκευαστριών Εταιριών. Ωραία. Και συμμετείχε επίσης και ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Κοφών και Βαρικών. Οπότε ήταν. Αυτό ήταν πολύ καλό. Υπήρχε ένα πλήρες πακέτο ενημέρωσης. Και πάλι τονίστηκε το αυτό. Εγρήγορση, ενημέρωση, διάγνωση, αποκατάσταση. Εγρήγορση, ενημέρωση, διάγνωση, αποκατάσταση. Πραγματικά με τον. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι έχω μια μεγάλη ευαισθησία για τους κοφούς και τους βαρικούς και γενικά για το Σύλλογο Κοφών και Βαρικών. Γιατί παλιότερα στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης έκανα και μια εκπομπή, το θυμάστε, κύριε Χρυσικέ, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αναφερόταν βέβαια στο κοινό των κοφών και βαρικών και γινόταν με τη βοήθεια της νοηματικής γλώσσας, ακούσματα ψυχής λεγόταν.
ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και γενικά είχα επικοινωνία με όλο αυτόν τον κόσμο που του άρεσε πραγματικά αυτή η εκπομπή. Δηλαδή, αναφερόμασταν σε ιατρικά θέματα με νοηματική γλώσσα, μικρά κομμάτια σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι πλέον, επειδή κάναμε και αντίστοιχη εκδήλωση στην Αθήνα. Ναι. Την πρώτη του μηνός, πρώτη Μαρτίου. Και ήταν πολύ καλό που συμμετείχαν και, βεβαίως, και ο σύλλογος. Μπράβο. Βεβαίως. Όχι, συμμετείχε ένας σύλλογος κοφών. Ναι. Οι οποίοι μάλιστα εμείς τους δώσαμε τη δυνατότητα να ακούσουν σε εισαγωγικά τις ομιλίες μέσω του συστήματος speech to text. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα το οποίο την ώρα που μιλάει ο ομιλητής υπάρχει ταυτόχρονη εγγραφή. Οπότε οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέγεται speech to text. Ακριβώς και βοηθήθηκαν πάρα πολύ από αυτό. Τέλεια. Και ήταν η πρώτη φορά που έγινε σε τέτοια ημερίδα, όχι μόνο των ακουστικών, γενικά στην Ελλάδα αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εταιρείες τέτοιες αντίστοιχες στην Ελλάδα. Πιστεύω να γίνουν για να μπορούν να βοηθούν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς. Ακριβώς. Πολύ καλά το λέτε. Έτσι, πολύ καλά ακριβώς. Το λέτε. Κύριε Χρυσικέ, και κάτι έγινε και εδώ. Παγκόσμια ημέρα ακοής έγινε και εδώ. Αυτό σας είπα ότι έγινε η εκδήλωση στην Αθήνα. Αυτή ήταν, γι' αυτό που θέλετε να πείτε, για την Αθήνα δηλαδή. Στην Αθήνα έγινε. Είχαμε πολύ κόσμο, βεβαίως είχε συμμετοχή. Μιλήσαν άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί στον χώρο, μιλήσαν καθηγητές όταν εγκολόγοι, μιλήσαν άτομα από τον σύλλογό μας, μιλήσαν ακουολόγοι. Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε και δύο άτομα από τη Θεσσαλονίκη και από το ΧΕΠΑ εδώ, που κάνουν πάρα πολύ καλά στο τμήμα κοκκυλιακών εφυτεύσεων. Ναι, και αυτό. Ναι, ένα μεγάλο θέμα, έτσι. Ναι, πολύ μεγάλο, γιατί τα κοκκυλιακά δεν θα ήθελα να. Όχι, δεν θα το ανοίξουμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Αλλά είναι, καταρχήν να ξέρουμε ότι τα κοκκυλιακά συνήθως εφαρμόζονται σε άτομα, ιδίως σε μικρά παιδιά, ή σε ενήλικες που είχαν ακοή και τη χάσανε. Ναι. Και είναι σε άτομα τα οποία η βαρικοία υπερβαίνει ένα επίπεδο γύρω στα 95 δεσιμπέλ. Είναι τόσο υψηλή δηλαδή η βαρικοία. Ναι. Και αυτό φυσικά γίνεται μετά από διάφορες. Μετρήσεις και λοιπά, και γίνεται η εφαρμογή των κοκκυλιακών εφυτευμάτων. Επειδή, κύριε Χρυσικέ, το θέμα μας σήμερα είναι η κοινωνική προσέγγιση και της βαρικοίας και η επαγγελματική αποκατάσταση με ακουστικά, θέλω λίγο να πάμε σε αυτό πάλι το κομμάτι και να πούμε, κλείνοντας σιγά σιγά, και να πούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η κοινωνική προσέγγιση. Δηλαδή, πώς νιώθει, εσείς βλέπετε γενικά τα άτομα, πώς νιώθει ένα άτομο, ας είναι και μεγάλης ηλικίας και μικρής ηλικίας, το οποίο έχει εξοικειωθεί με τα ακουστικά βαρικοίας. Πώς είναι η ζωή του, πώς θα πριν και πώς μετά. Όπως εσείς και εγώ. Που θεωρητικά ακούμε. θεωρητικά. Α, γιατί θεωρητικά, εγώ νομίζω γιατί. Ότι ακούω καλά. νομίζω. Ναι, σωστά. Λέω το θεωρητικά γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Ειδικά, ας πούμε, άνθρωπο. Πώς είπατε, πώς λέγαμε στην άλλη, πώς είπατε. δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει τα άτομα, αυτά τα άτομα μάλλον τα οποία βλέπουμε στο γραφείο, βλέπουν τα παιδιά στο γραφείο, με την εφαρμογή του ακουστικού είναι πολύ πιο χαρούμενα. Είναι πολύ πιο προσεγγίσιμα. Και πολύ πιο διαλεκτικά. Δηλαδή, κάνουν συζητήσεις και έχουν και καλύτερη ψυχολογία, νομίζω, έτσι. Εννοείται. Έχουν πολύ καλύτερη ψυχολογία. Και ξέρετε, ενώ τους βλέπαμε ότι ήταν καθυλωμένοι στην καρέκλα, ερχόντουσαν στο γραφείο καθόλου, τώρα τους βλέπουμε ότι έρχονται, μιλάνε, κάνουν, συζητάμε το διπλανό τους κλπ. Και μάλιστα πολλές φορές. Και τα ζευγάρια, τα μεγάλη ηλικία. Βέβαια. Εκεί, γιατί όταν υπάρχει βαρικοία σε ένα από τα δύο άτομα σε ζευγάρια μεγάλης ηλικίας, εκεί μετά δεν υπάρχει επικοινωνία. Ξέρετε τι γίνεται, η βαρικοία, εντάξει, το έχουμε πει 100 φορές σήμερα, θα το ξανατονίσω. Δεν πειράζει, πείτε το. Είναι πολύ μεγάλο ιατρικό θέμα, αντιμετωπίζεται, και θα σας πω ότι στην Αμερική γεννιούνται 33 παιδιά ημερησίως βαρικοία. Στην Αμερική. Αυτό σημαίνει, ξέρετε πόσα άτομα το χρόνο. 12.000 παιδιά γεννιούνται βαρικοά. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι υπερβολικά μεγάλο. Και αν δεν πάρθουν μέτρα, στο τέλος αυτό το παιδί θα φτάσει να είναι. Και έπειτα η μία αντιμετώπιση της βαρικοίας που δημιουργεί και κοινωνικά προβλήματα. Εκτός από το κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία αντιμετώπιση της βαρικοίας. Δεν το συζητήσαμε αυτό καθόλου για το κόστος, που είναι. Φτάνει το χρόνο στα 178 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλο. Έπειτα επηρεάζει. Να συνταξιοδοτηθεί ένα άτομο πολύ νωρίτερα, να απολυθεί από τη δουλειά τους. Αν συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα, τι σημαίνει? Πολύ περισσότερο κόστος για το κράτος. Φυσικά. Στο οποιοδήποτε κράτος, όχι εδώ μόνο στην Ελλάδα.
Γι' αυτό σας θέλω, γιατί μας λέτε και τα νεότερα δεδομένα σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πιστεύω ότι δώσαμε τα μηνύματα που έπρεπε να δώσουμε, έτσι στα άτομα τα οποία δεν ακούνε καλά και πρέπει να κάνουν ένα ακουολογικό έλεγχο. Πώς είπατε, μετρήστε την ακοή σας, ήταν το μότο, το μήνυμα των εκδηλώσεων αυτών που κάνατε τελευταία. Μετρήστε λοιπόν την ακοή σας και θα σας βγει σε καλό. Και μην φοβάστε το ακουστικό. Φοβάστε το ακουστικό, δεν είναι στίγμα. Δεν πλέον να αποβάλλετε το κοινωνικό στίγμα του ακουστικού. Ναι. Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σωτηριάδη. Πείτε μου. Η δοκιμή ενός ακουστικού δεν κοστίζει τίποτα. Α, και αυτό πρέπει να το πείτε, ναι. Έρχεται κάποιος να δοκιμάσει. Μπορεί να έρθει σε εσάς, δηλαδή κάποιος να το δοκιμάσει βεβαίως, απλά. Βεβαίως, ναι. Το έχουμε πει κιόλας. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, όλοι έχουν αυτή την αρνητικότητα η οποία. Ξέρετε, γιατί θέμα. Ο κόσμος είναι γενικά και κάπως πιεσμένος και για την οικονομική κατάσταση και το λέει δέχομαι. Θα πάω να το δοκιμάσω, θα μου αρέσει, θα το πάρω, αλλά δεν μπορώ να το πληρώσω. Αλλά τα κόστη είναι, πρέπει να πούμε και αυτό. Έχουν πέσει πάρα έχουν πολύ. Πέσει πάρα πολύ για να εγώ μην... εκείνο το οποίο θέλω να σας πω, τουλάχιστον μιλάω για την εταιρεία, την εταιρεία ναι. τη δικιά μας, ότι κάνει αυτή τη στιγμή δωρεάν δοκιμή ακουστικού. Ωραία. Για όσο χρονικό διάστημα θέλει κάποιος, ναι. έρχεται, δοκιμάζει, ξαναέρχεται. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση οικονομική. Ωραία. Πολλοί είναι, ναι, θα μου κοστίσει κάτι. Μα όχι, το δήλωνο τώρα. Δεν κοστίζει τίποτα η δοκιμή ακουστικού βαρικοής. Ελάτε να δοκιμάσετε. Ωραία, ωραία. Έτσι. Για να δείτε και τη διαφορά. Ακριβώς. Άμα δουν τη διαφορά, αρχίζουν και προβληματιστούν. Αν προβληματιστούν, μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα καταλήξουν να πάρουν ακουστικό βαρικοής. Ναι. Αυτό είναι το ένα το θέμα. Και το άλλο το θέμα είναι ότι πρέπει ο κόσμος να συνηθίσει. Ότι κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί ακουστικό δεν είναι διαφορετικός. Είναι ο ίδιος σαν και εμάς. Το μήνυμα αυτό είναι. Ότι επειδή φοράμε ακουστικά βαρικοίες, δεν είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Είμαστε ακριβώς ίδιοι. Και μπορεί και πρέπει καλύτεροι. Να το φορέσουμε για να γίνουμε και καλύτεροι από τους άλλους. Και μπορεί και καλύτεροι. Και να αυτό παίζει ρόλο. Ευχαριστώ είναι. Πάρα πολύ, κύριε Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να για καλά. Την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Πάνω από όλα Υγεία μου. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, την Τρίτη και την Πέμπτη στις 3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Πάνω από όλα Υγεία μου. Γεια σας.